Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, γίνεται η προγραμματισμένη συνάντηση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας. Αντίστοιχα, έχει γίνει μια συνάντηση πέρσι την Άνοιξη για την καλοκαιρινή περίοδο. Τώρα γίνεται η συνάντηση αυτή, ώστε να δούμε σε τι κατάσταση ετοιμότητας υπάρχει, υπάρχουν από τους μηχανισμούς της Περιφερικής Ενότητας και των δύο Δήμων, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε ζητήματα κατά την περίοδο του χειμώνα. Μέχρι τώρα, από όσες περιόδους, τόσο χειμερινής ή αρνής περίοδου, είχαμε, δεν αντιμετωπίσαμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Βέβαια, πάντα υπάρχουν πράγματα οποία μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, αλλά θεωρώ ότι δεν είχαμε κάποιο γεγονός που να μας έφερε σε δύσκολη θέση. Και θα ήθελα έτσι και δημόσια να ευχαριστήσω τη συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα μεταξύ των δύο Δήμων, Δήμο Γρεβενών και Δήμο Δισκάτης, αλλά και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερικής Ενότητας, της Πολιτικής Προστασίας και τα στελέχη των Δήμων για την συνεργασία που υπάρχει ώστε να αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η διάρκεια του χειμώνα είναι αρκετή για τα Γρεβενά. Υπάρχουν ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην καρδιά του χειμώνα, αλλά μέχρι τώρα θεωρώ ότι έχουμε ανταπεξέλθει πλήρως. Από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας έχει προχωρήσει η διαδικασία του αποχιονισμού. Υπάρχει προϋπολογισμός, είχαμε σαν προϋπολογισμό έργου περίπου 500.000 ευρώ. Έχει βγει ανάδοχος και τώρα βρίσκεται σε προσυμβατικό έλεγχο από τον Επίτροπο, ώστε να αριστικοποιηθεί και σε επόμενες μέρες, δηλαδή από εβδομάδα, να υπάρξει η σύμβαση μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας και Αναδόχου. Έχει υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη ο αποχιονισμός του Εθνικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας. Θα υπογραφεί και από εμάς το επαρχιακό δίκτυο και αναμένουμε μετά τις συμβάσεις, θα μας ενημερώσει και οι δύο δήμαρχοι σε τι φάση βρίσκεται η διαδικασία του αποχιονισμού τους. Έχουμε κάνει τον διαγωνισμό για 1.500 τόνους αλατιού. Αύριο ανοίγουν οι προσφορές ώστε να υπάρχει, να δούμε ποιος είναι ο ανάδοχος, υπάρχει προμήθεια. Θεωρώ και αυτό στις επόμενες μέρες θα γνωρίζουμε και θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Επίσης υπήρξε μία υποβολή προσφορών κάποιων ζητημάτων που είχε θέσει η περιοριστική υπηρεσία, το οποίο έχει προχωρήσει. Επίσης υπάρχει και μια υποβολή ενός πρωτογενούς αιτήματος από την αστυνομία, το οποίο έχει πάρει την διαδικαστική οδό για να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε και την υπηρεσία της αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην περιοριστική υπηρεσία και νομίζω μέχρι τώρα ότι είναι όλα καλά. Η διάρκεια του χειμώνα επιβαρύνει περισσότερο την αστυνομία, η οποία είναι πάντα στο πλευρό μας και είναι το μάτι της πολιτικής προστασίας σε κάθε περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας, διότι παρέχει αντικειμενική εικόνα για το τι κατάσταση επικρατεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην αστυνομική υπηρεσία, αλλά και στην περιφερειακή υπηρεσία. Έχουν γίνει κάποια αντιπλημμυρικά στο Σαμαρινιώτικο ρέμα, το οποίο έχει τελειώσει. Έχει βγει ο ανάδοχος για άλλο ένα αντιπλημμυρικό έργο στην γέφυρα της Πηγαδίτσας, μεγάλου προϋπολογισμού, περίπου στα 450.000 ήταν το έργο. Έχει βγει και ανάδοχος, θα προχωρήσει ώστε να μην υπάρχει ζήτημα
για τα πέδιλα της γέφυρας της Πηγαδίτσας. Δημοπρατούμε και το ρέμα του Βατολάκου. Υπήρξε μια δύσκολη διαδικασία από πλευράς εγκρίσεων, το οποίο έχει τελειώσει. Συνεπώς θα γίνει και εκεί μια παρέμβαση σε ένα ρέμα περίπου 4 χιλιόμετρων. Δεν έχω κάτι άλλο να πω από την δικιά μου πλευρά. Θα ήθελα να... επίσης έχει βγει και ένα έργο από την ΕΔΡΑ για την διευθέτηση των πρανών για το εθνικό δίκτυο προϋπολογισμού περίπου 220.000 ευρώ. Και αυτό θα βοηθήσει έτσι για την καλύτερη, ροή των νερών και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Ο Δήμαρχος θα ήθελα να πει κάτι και μετά ο κ. Καραστέλης και να πάρουμε το λόγο καθένας και να βάλουμε ζητήματα τα οποία δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο ή θέματα τα οποία μπορούμε να τα σκεφτούμε για να μην έχουμε προβλήματα στην χειμερινή περίοδο. Ο κ. Καραστέλης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική αυτή η συνάντηση, γιατί η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από την καταστολή. Αν συνεχίσουμε την ίδια συνεργασία που έχουμε με την περιφέρεια και τις υπηρεσίες και προετοιμαστούμε, όσο βαρύς και να είναι ο χειμώνας, είμαστε συνηθισμένοι στα χέρια και πιστεύω θα τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ομαδοποιώντας τους κινδύνους μέσα στους αστικούς ιστούς, μέσα στους οικισμούς δηλαδή και σε κινδύνους οικισμών, εγώ έχω να αναφέρω ότι το κυριότερο πρόβλημα και ο κυριότερος κίνδυνος, αν όμοιγεντο κάποια στιγμή συμβεί ένα ατυχές γεγονός, βρίσκεται μέσα στην πόλη της Δεκάτης, η οποία διασχίζεται από 5 μεγάλα ρέματα, τα οποία σε ορισμένα σημεία έχουν βλαποσκεπήσει και τους έχουν τούνελ. Εμείς φροντίζουμε να καθορίζουμε τις εισόδους των τούνελ από τα φερτά υλικά, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη του κινδύνου κάποια πρανή να παρασυρθούν από έντονα καιρικά φαινόμενα ή κάποια μεγάλα δέντρα να κάνουν την έφραξη των τούνελ και να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω από την περιφέρεια με μια προγραμματική να προχωρήσουμε σε μια μελέτη η οποία θα προβλέπει κατασκευή φραγμάτων ανάσχησης του νερού που έρχεται από το βουνό και στη συνέχεια διευθέτηση και οριοθέτηση βέβαια των ρεμάτων. Από εκεί και πέρα, εκτός του οικισμού της Δεσκάτης και εκτός των άλλων οικισμών, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το χήμαρο της Σιούτσας, το γνωρίζετε, έχει καταστρέψει πέρυσι την κοιτόστρωση σε εκείνο το σημείο και φέτος πλημμύρισε. Ήταν έντονα τα καιρικά φαινόμενα, συντέλεσε και έκανε πιο μεγάλο το πρόβλημα το ότι υλοτομήθηκε το δάσος στην Τρικοκιά και στην Κατάκαρη και στο Τριφύλι, οπότε κατεβαίνει πάρα πολύ ορμητικά το νερό, εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου τα χαρτάκια, αλλά όπως και η περιφέρεια και η ΕΔΡΑ έχουν στον προϋπολογισμό τους τη συντήρηση, πρέπει να καθαριστούν τα χαρτάκια γιατί βγαίνουν τα φερτά υλικά πάνω στον δρόμο και δημιουργούν παγίδες. Οι γραμμές πρέπει σε ορισμένα σημεία δεν φαίνονται να είναι κίτρινες και έντονες, ιδιαίτερα μέσα στην περίοδο του χειμώνα, με την ομίχλη να φαίνονται από τους οδηγούς πολύ εύκολα. Και σε ορισμένα σημεία που το έχουμε τονίσει κατά επανάληψη, έχουμε πτώσεις βράχων από τα πρανή. Ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή της Σκάλας, αντιμετωπίζουμε πολύ έντονο πρόβλημα, γιατί με τον πάγο, συστολή-διαστολή, πέφτουν βράχια αρκετά μεγάλα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα στους διερχόμενους οδηγούς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον αποχιονισμό, εμείς κινούμαστε στα όρια της απευθείας ανάθεσης. Έχουμε φροντίσει με συμβάσεις να προσφέρουμε και οδηγούς τους, ώστε με τα Grader και τα GCB να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες λύσεις και για τα χωριά μας και για την πόλη της Δεσκάτης, αλλά και για τις κτηνοτροφικές μονάδες. Για άλλη μια φορά, να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες και την περιφέρεια για τη συνεργασία που έχουμε και να ευχηθούμε ότι και φέτος θα εκλέγουμε ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ευχαριστώ. 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 Νομίζω ότι κάθε χρόνο μπορούμε τα κάποια προβλέπουμε.
βέβαια όλα αυτά δεν αυτοσχεδιάζουν. Προβλέπονται στις επιτήρους που μας στέλνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως μας έστειλε και φέτος στην κύκλο για τις πολίτες και στην κύκλο για τις ενορθώσεις και την ενορθώση του παγετού. Νομίζω ότι ο κάθε φορέας έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη στον τομέα που έχει την ευθύνη και πρέπει να λειτουργήσει και πολιτικά, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα, έτσι ώστε αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε συντονισμένα, σε συνεργασία βέβαια με όλους τους βλεπόμενους φορείς και με το συντονιστικό όργανο που είναι πρόεδρος ο Αντιπεριφερειάρχης. Αυτό και λέγεται συντονιστικό όργανο, διότι συντονίζει όλες τις δράσεις για την αντιμετώπιση, τη διάθεση των μέσων και την αποκατάσταση των προβλημάτων. Ακούσουμε και τις υπηρεσίες, να δούμε κατά πόσο βρίσκονται σε ετοιμότητα και αν έχουν κάποια προβλήματα. Εμείς θα είμαστε με ανοιχτά τηλέφωνα όλη τη διάρκεια του χειμώνα, θα ενημερώνουμε και την περιφέρεια και τους Δήμους αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έτσι προβλέπεται να γίνεται θεσμικά ενημέρωση με τα δελτία καιρού και με την κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, αν αυτό απαιτείται. Ήδη η ΕΜΗ έχει τροματίσει τα έκτακτα δελτία που στέκει σε τρεις κατηγορίες, σε κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό, που αντίστοιχα με το συναγερμό που μας δίνει, το σήμα που μας δίνει η ΕΜΗ, θα πρέπει και εμείς να αυξήσουμε στη συνέχεια τα επίπεδα ετοιμότητας. Νομίζω ότι θα κινηθούμε και στα αυτά τα πλαίσια και φέτος, με ετοιμότητα, επικοινωνία και συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πρόκειται στο ΣΟΚ, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, είμαι ο διοικητής του στρατοπέδου και ο ανώτερος διοικητής φορά. Ονομάζομαι Πανάγο Τηλεονίδας και θα θέλω να πω δύο κοβεντούλες. Πρώτον, σύμφωνα με το σχέδιο Ξενοκράτης, τη διαθέτει η μονάδα ένα τμήμα άμεσα επέμβασης με χρόνο ετοιμότητας 2 ώρων. Και πώς γίνεται η διάθεση? Για να διατεθεί ένα τμήμα, θα πρέπει η Περιφερειακή Ενότητα Γραβενών να κάνει αίτημα στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και από εκεί να γίνει το αίτημα στο ΑΚΕΠΑ για αυτή η αίτηση. Δηλαδή, αν μου πάρει τηλέφωνο, πάρει τηλέφωνο με το τμήμα τμήμα έξω, δεν το κολλάει, ευχαριστεί πολύ. Άρα το αίτημα του ΣΑΡ πρέπει να πάει μέσα τη δικιά σου οδού, αυτό είναι το σημαντικό, έτσι ώστε να έρθει η έγκριση για να το βγάλουμε έξω. Μέσω πολιτικής προστασίας. Ναι. Διότι θα καθυστερεί. Μπορεί να εννοείται πάντα θα υπάρχει παράλληλη ενημέρωση έτσι ώστε το τμήμα το έχουν έτοιμο για να βγει σε 2 ώρες μέσα. Ένα θέμα είναι αυτό σημαντικό. Και δεύτερο, ότι. Εμείς εδώ, σαν μονάδα, βγάζουμε μια ευημερία. Αλλά ο λόγος είναι στη Κοζάνη, στο 523. Είναι γράμμα στο λόγο της Κοζάνης. Τώρα, αναλόγως την καταστροφή, τι θα έχει εδώ και τι θα έχει εδώ, θα βγει η απόφαση για να συνδράμουν. Εννοείται ότι ο πλευράς η συνεργασία τόσο με την Περιφερειακή Ενότητα Γραμμών, όσο και με το Δήμο και με όλους τους φορείς, είναι δεδομένη, οπότε πιστεύω δεν θα έχουν κάποιο θέμα. Αυτά τα λίγα. Καλημέρα και από μένα. Γνωστοί είμαστε όλοι εδώ πέρα. Είμαι ο αστυνομικός υποδιευθυντής Ζαμπούρας Χρήστος και εκπροσωπώ την αστυνομική διεύθυνση Γραβενών εδώ πέρα. Συμμετέχω αρκετά χρόνια εδώ πέρα, στο συντονιστικό. Τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν λύθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο και αυτό οφείλεται κυρίως στα πρόσωπα. Τι θέλω να πω, γιατί βλέπω και πρώτα να ευχαριστήσω και όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους ζαλίζουμε τώρα στα τηλέφωνα κάθε μέρα, τον Αντιδήμαρχο Γραβενών, τον Τριγουέντο Χρήστο, και τον Νίκο του Παλωδήμου, την Περιφερειακή Ενότητα Γραβενών, τους οποίους τους βρίσκουμε συνέχεια στους δρόμους, ανταμώνουμε νύχτα, μέρα κλπ. Και τους ζαλίζουμε και την τηλέφωνα κιόλας. Λοιπόν, και το είδαμε και στις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε. Τώρα, η αστυνομική διεύθυνση Γραβενών. 24 ώρες το 24ωρο βρίσκεται στους δρόμους. Είμαστε οι πρώτοι που παίρνουμε τα μηνύματα, είτε μέσω του κέντρου είτε με τις περιπολίες μας. Ενημερώνουμε τους φορείς Δήμο ή Περιφέρεια. Μέχρι τώρα είναι ικανοποιητική η συνεργασία, πλην ορισμένων εξαιρέσεων από την προηγούμενη φορά που δεν είναι της παρούσης να το αναφέρουμε, από κάποιους υπαλλήλους. Έχουμε τα οχήματά μας 24 ώρες το 24ωρο σε όλο το δίκτυο και όπου απαιτηθεί θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας. Ό,τι μας ζητηθεί
θα ανταποκριθούμε άμεσα. Εμείς το μόνο που ζητάμε, τελειώντας τώρα οι διεργασίες που γίνονται για τους υπεύθυνους του αποκαινισμού, ονοματεπώνυμα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Διότι, από, αν θυμάμαι καλά, κάτι άκουσα ότι από Δευτέρα έχουν κάποια φαινόμενα στον ορεινό κύριο Σόμπερ. Λοιπόν, για την Εγνατία, με την Εγνατία εδώ πέρα έχουμε άρεστη συνεργασία και όχι μόνο σε περίοδο χιονοπτώσεων, αλλά και στα άλλα περιστατικά που έχουμε κατά καιρούς στους δρόμους μας. Περιμένουμε από το Δήμο, ήδη η Εγνατία όπως μας έστειλε ονοματεπώνυμα και ποιους θα ενοχλούμε. Τώρα, αν ενοχλούμε και κανέναν τη νύχτα, Νίκο, τι να κάνουμε, είναι μέσα στα πλαίσια τα δικά μας, από την αγωνία μας, να προλάβουμε κάποιο ατύχημα. Ο στόλος μας είναι σε καλή κατάσταση τα αυτοκίνητά μας, είναι έτοιμα για το χειμώνα, όπου απαιτηθεί, στο μέτρο του δυνατού πάντα, μπορούμε να ανταποκριθούμε. Ευχαριστώ. Καταρχήν καλημέρα. Λέγομαι Τριάτσι Πολυγάρχος, είμαι αντιπύραρχος, είμαι και επιτήσεις της Λογιστικής Υπηρεσίας. Έχουμε υποβάλει το σχεδιασμό εμείς, το δικό μας. Έχουμε έτοιμα τα οχήματα και τα συνεργεία μας είναι σε ετοιμότητα. Για πάνω δεν έχουμε εμείς, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω υπηρετήσει και 7 χρόνια στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, γνωρίζω πολύ καλά από αυτά τα θέματα. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι για πάνω ενδεχόμενο. Μέχρι στιγμής ο καιρός μας πάει καλά. Εύχομαι να είναι ήπιος ο χειμώνας και να προχωρήσουμε σωστά και ορθά. Ευχαριστώ. Είμαι και σε αυτή την περίοδο, ό,τι κάνουμε τόσα χρόνια εδώ και 35 χρόνια, έχουμε πολύ καλή συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες. Θα αναφερθώ μόνο σε κάτι τηλέφωνα τα οποία τα θεωρώ ασήμαντα, δηλαδή έπεσε μια πέτρα ή αρχή χιόνισε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε 4 ώρα τηλέφωνο. Γιατί μας ανησυχούν αυτά τα τηλέφωνα υπό την έννοια ότι έχουμε και γέρους, έχουμε και παιδιά στο εξωτερικό και μας προκαλούν ανησυχία. Θα παρακαλούσα δηλαδή και 7 η ώρα το ίδιο πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε μετά τις 7. Γιατί δεν κάνει η υπηρεσία μας βάρδια. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε βάρδιες και να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα εν τη γενέση τους. Όπως κάθε χρόνο έχουμε καλή επιτυχία στον αποχιονισμό, βοηθάμε τους Δήμους και των Λεγνών και τις Δεσκάτες όπου μπορούμε και όπου χρειαστεί και έχουμε πολύ καλή συνεργασία τα τελευταία χρόνια και δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα από ό,τι φαντάζομαι. Όσο και έντονα να είναι τα καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστώ πολύ όλους που συνεργάζομαι την αστυνομία που έχουμε εργαστεί συνεργασία του Δήμου, τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και τους συνεργάτες μου, τον Βενέση και τον Μπάλα που είμαστε πάντα εδώ και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα. Δηλαδή εδώ σε δίκτυο ΕΕ. Η Γραμματεία είναι έτοιμη από την άποψη του αποκαινισμού. Η συντήρηση και ο αποκαινισμό γίνονται μέσω του εργολάβου συντήρηση που έχουμε και αυτό το διάστημα και μέχρι τον Μάρτιο του 2018 ισχύει αυτή η σύμβαση. Τα μηχανήματα έχουν ελεγχθεί στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών. Υπάρχουν 12 αποκαινιστικά τη Γραμματεία και 2 σταθμοί αποκαινισμού. Τα μηχανήματα έχουν ελεγχθεί, έχει δοθεί ήδη επιφυλακή σε 4 από τα 12 μηχανήματα, περισσότερο για διασπορά άλατος, και ήδη πραγματοποιήθηκε τώρα πολιτική διασπορά άλατος στις τελευταίες μέρες που ήταν οι θερμοκρασίες χαμηλές. Ήδη έπεσε το πρώτο αλάτι και είναι σε επιφυλακή 4 μηχανήματα. Αναλόγως το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, θα δοθεί η φυλακή και στα υπόλοιπα μηχανήματα. Αλάτι υπάρχει. Αυτή τη στιγμή οι αποθήκες είναι γεμάτες με αλάτι και κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα αναπληρωθεί ό,τι καταναλωθεί.
Όπως προείπαν και ο αστυνομικός υποδιευθυντής εδώ, υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και άμεσης επέμβασης. Εμείς είμαστε 24 ώρες 24 ώρες στη φυλακή, υπάρχει προσωπικό, το κέντρο ελέγχου, οι ομάδες άμεσης επέμβασης που κυκλοφορούν έξω στον δρόμο. Η πληροφορία για τις καιρικές συνθήκες έρχεται κατευθείαν τις περισσότερες φορές από τα δικά μας μέσα, είτε κάμερες, είτε περιπολίες, είτε μετεωρολογικούς σταθμούς που έχουμε. Ελπίζω ότι και φέτος όλα θα πάνε καλά, όπως και γενικά και πέρυσι πήγανε καλά, παρά το γεγονός ότι ο Ιανουάριος ήταν ένας πολύ δύσκολος Ιανουάριος. Ευτυχώς δεν τράβηξε πάρα πολύ περσινή κακοκαιρία, ήταν ιδιαίτερα έντονη, αλλά κράτησε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή μόνο τον Ιανουάριο. Παρ' όλα αυτά, ανταποκριθήκαμε και πέρυσι και πιστεύω ότι και φέτος θα πάμε καλά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζωλίτης, κατάλληλος της Ομοσπονδίας. Εγώ εντάχυνα κάποια πράγματα, θα επαναλάβω αυτά που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, ότι υπάρχει προσωπικός έλεγχος και τοποθετημός στο Διοικητικό Συνέδριο, πιστεύω σε 10 μέρες να μας έρθει την υπογράφηση της σύμβασης. Για το αλάτι αύριο ανοίγουν οι οικονομικές προσφορές. Βέβαια, εδώ θα κάνω μια διευκρίνηση ότι εσείς καλά τα λέτε, αλλά υπάρχει από κάτω και η γραφειοκρατία την οποία δεν μπορεί κανένας να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Αν διαβάσει κάποιο το σχέδιο της πολιτικής προστασίας, αυτό έχει έρθει τελευταία, υπάρχει μια αριθμό νομοθετικών διαταγμάτων, υπηρετικών αποφάσεων και κλειδιών, όπου αν δει κάποιο θα παίρνει 10 σπινίδες για να συνέλθει. Δεν μπορεί κάποιο να το διαβάσει όλα. Εμείς σαν υπηρεσία αντιμετωπίσαμε πρόσφατα την πυρκαγιά στις Αμέρες των Αγγλωνών. Ξεκινήσαμε τρέξω από τον Ιουλίου, πότε τον Ιουλίου ήταν. Αρχές Ιουλίου. Πληρώσαμε πριν από μια εβδομάδα για τον ανάδοχο που έκανε τις δουλειές. Για να φανταστείτε τι σημαίνει γραφειοκρατία. Ένα νεολόγιο και δική στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια δεν μπορεί να λύσει τα απλά τα θέματα. Αν και να έχει το γεγονός, τι κάνουμε. Πρόσφατα έρθει μια απόφαση του Γενικού Λογιστικού Κράτους, του Υπουργείου Εσωτερικών, που λέει ναι, μεν αλλά. Να προσέχετε όμως, μας λέει, να προσέχετε. Αν τι σημαίνει, όταν γίνει μια νέα του γεγονός, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί μπορείς να πείτε σε όλα 10 μηχανήματα και να αφήσει με ένα αυτά και να πω εγώ τι, ο νόμος το απαγορεύει αυτό. Οπότε δεν μπορούμε να πληρώσουμε κανέναν. Και όλα γίνονται έτσι με την γνωριμία, με το σε παρακαλώ κτλ. Γιατί πάνω από εμάς υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ αυστηροί. Και όταν λέμε γραφειοκρατία, εννοούμε τους διοικητικούς υπαλλήλους. Δηλαδή, εγώ μπορεί να ελέγξω ένα πολιτικό μηχανικό. Δεν μπορώ να ελέγξω. Και όμως είμαι αναγνώστης του νόμου, να ελέγχω το πολιτικό μηχανικό και να λέω ότι έχει άδικο Νικοπολοδέμι Κώστα Βεγγελόπουλε, γιατί ο νόμος λέει άλλα πράγματα. Έχω μια ηθική υποχρέωση απέναντι στους εθελοντές. Παρά τις προσπάθειές μας, όλες αυτές οι προσπάθειες να απέψουν άγονες. Τουλάχιστον που λέει ότι ο Μπρεμούς δεν είναι πετρέλαιο. Θα γίνει έστω ένα τυπικό εβδομάδα στην Κουζάνη παρουσία και το Επιτρόπιο Ελεκτικού Συνεδρίου για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το πράγμα. Υπάρχουν δύο υποχρεώσεις προς την αστυνομία και προς την πυροσβεστική. Πιστεύω το επόμενο δεκέμινο θα λύσουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο ρόλος ο δικός μας σαν ΤΕΙΑ είναι η προδότηση των οικισμών. Η υπηρεσία διαθέτει και δύο σκαπτικά μηχανήματα που μπορούν επιτορικά να βοηθούν στον αποχιονισμό και το κάνουν κάθε χρόνο όταν παραστεί ανάγκη. Αρκεί εκείνες τις μέρες να μην έχουμε δικές μας κλάδες που πρέπει πρώτα να αποκαταστήσουμε. Θα είμαστε σε συνεχή επαφή και ό,τι παρουσιαστεί θα το αντιμετωπίσουμε. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μια χρόνια όμως κάτι για το δίκτυο ηλεκτροδότησης για τον κύριο Βασιλόπουλο. Νομίζω ότι αξίζουν και σε αυτούς συγχαρητήρια για την υπεράνθρωπη προσπάθεια της περσινής περίοδου με τα προβλήματα που είχε το δίκτυο, που παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν σε πολύ μεγάλα διάσπαρτα σημεία της περιφερειακής ενότητας, κάναν υπέρβαση του εαυτού τους και πέρα κάποιων ορών που είχε δημιουργηθεί πρόβλημα στο δίκτυο της μάλλον στην ηλεκτροδότηση, θεωρώ ότι ανταπεξήλθαν με το παραπάνω. Από εμάς το δίκτυο είναι συντηρημένο, τα μηχανήματα που έχουμε
σε καλή κατάσταση, μπορώ να πω. Προσωπικό πολύ δεν έχουμε. Παρόλο που πέρυσι είχε πολλές καιρός, δεν μας πήγε και πολύ καλά. Νομίζω σχετικά καλά πήγαμε. Είχαμε καλή συνεργασία και με την περιφέρεια και με το Δήμο, όπου χρειάστηκε να ανοίξουν δρόμοι, να ήμασταν σε καλό σημείο. Φέτος ελπίζω τα χιόνια να μην είναι τόσο. Να είναι ψηλά. Να είναι ψηλά. Εντάξει, υπάρχει καλή συνεργασία μόνο στους φορείς, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Λίγο υπομονή από τον κόσμο, αλλά όλα κατοποιούνται. Εγώ αντίθετα με εσάς θα πω μακάρι να έχει χιόνια, κρύο να μην έχει. Χιόνια και πολλά. Είμαστε όλοι στους Μοντρανιώσκοι πάνω. Χιόνια πολλά και να μην έχει κρύο. Αν πείτε ότι πέρσι ήταν χειμώνας ή πρόπερσι ή παραπρόπερσι, δεν υπήρχε χειμώνας. Λοιπόν, μόνο κρύο είχαμε, όχι χιόνια. Χιόνια για να έχουμε παραγωγή. Δεν πείσαι ότι νύχτα έξω να γίνεται για βαρύτητα στις κτηνοτροφικές μονάδες, διάνοιξη πιο γρήγορα, δηλαδή ας δίνεται προτεραιότητα όπως δίνεται στο νοσοκομείο, ας δίνεται και στις μονάδες και στα χωριά. Εντάξει, νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν είναι δημιουργικό. Ναι, όχι, γιατί δεν είχαμε χιόνια. Γιατί έχουν κατανόηση και οι δύο περιπτώσεις, και τα δύο μέρη. Γιατί δεν είναι λίγο, γιατί δεν είναι λίγο στα χωριά να δίνει περισσότερη βαρύτητα και οι οικισμοί. Και οικισμοί, γιατί είναι ηλικιωμένος κόσμος τους οικισμούς. Και ένα θέμα με τη ΔΕΗ, επειδή στα χωριά καίνε όλοι καυστήρες με ξύλα και τέτοια, και αν γίνει διακοπή ρεύματος υπάρχει πρόβλημα, να δίνουν και εκεί μια επιπλέον βαρύτητα στα χωριά να γίνεται γρηγορότερη αποκατάσταση. Αυτό. Ναι, εμείς σαν ΔΕΗ της Αγροτικής Οικονομίας και την Αττικής, δεν έχουμε τα μέσα ή για πρόληψη ή τέλος πάντων για να αποκαταστήσουμε κάποιες ζημίες. Το παίζουμε σαν ανταποκριτές κυρίως. Εάν ας πούμε κάποιοι αγρότες πάθουν κάποια ζημιά και κυρίως κτηνοτρόφοι σε σταθμικές εγκαταστάσεις και πάλι παίρνουν πρώτα τον Δήμαρχο ή την Αντιπεριφέρεια ή τους άλλους φορείς παρά εμάς. Άρα δεν έχουμε κάτι να πούμε. Κάτι να προσφέρουμε, μακάρι να μπορούσαμε. Δηλαδή, πέφτει ένας τάβλος. Αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε κάτι να κάνουμε. Είναι καθαρά θέμα υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν τα μέσα. Συμπονίες είναι εμείς έχουμε κάνει ήδη την πρόληψη και την επίβλεψη περισσότερο ο διοικητής μας, ο οποίος είναι και πολιτικός μηχανικός του επάγγελμα, ώστε να καθαρίσουμε τα φρεάτια, τις στέγες, όλους τους υποδοχείς νερού που έχουμε στο νοσοκομείο, στην αποκούρνη και πλημμυρικά φαινόμενα. Με τις τελευταίες βροχές δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, κύλησαν όλα ομαλά. Θέλουμε μόνο τη συνδρομή των εκτιμιστικών, όπως βέβαια γίνεται κάθε χρόνο, ώστε να μένουν οι δρόμοι ανοιχτοί, να μπορούν να μεταφέρονται οι ασθενείς και να μεταφέρουν τις ευχαριστίες του διοικητή μας και τις δικές μου ευχαριστίες βέβαια σε όλους τους φορείς, στον Δήμο, στην Περιφέρεια και σε όλους τους άλλους που μας βοηθάνε κάθε φορά που χρειαζόμαστε. Γεια σας και εγώ. Εδώ είμαι ο Αθανάσιος Γιάννης, υπεύθυνος της υπηρεσίας του ΕΚΑΒ στα Καρδονά. Όπως ξέρετε, η υπηρεσία μας διαθέτει δύο ασθενοφόρα στην Βάλη. Πέρσι αντιμετωπίσαμε πολύ λίγα αρκά χρόνια, γιατί το δικό δίκτυο δεν ήταν τόσο ισχυρό όπως άλλες χρονιές. Το ορεινό όγκο που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο βρίσκα τα σημεία. Πέρσι είχαμε μόνο ένα περιστατικό στο ύψος Σανατόπετρας που χρειάστηκε να παραλάβουμε ασθενή με σοβαρό πρόβλημα υγείας να παρέμβει ο Δήμος και να φτάσουμε. Δεν ξέρω αν είναι κανένα ευθύνη ο Δήμος ή η Περιφέρεια για το χωριό αυτό.
Είχαν καθυστέρηση αρκετή για τον ασθενή, ήταν η υγεία του σοβαρά. Αποπερατώθηκε το συμβάν. Βγήκε και το ασθενοφόρο εδώ πέρα την επιστροφή πίσω, γιατί είχε περάσει αρκετή ώρα. Και το μόνο που αντιμετωπίζουμε είναι και την δικιά μας, λίγο το δικό μας αποχαιρετισμό προφόρου, για να υπάρχουν άμεση επέμβαση από τα ασθενοφόρα. Για να βγαίνουμε έξω από το μαύρο χώρο του νοσοκομείου όταν χιονίζει. Αποχιονίζεται ο δρόμος, αλλά δεν αποχιονίζεται ο χώρος που βρίσκονται τα ασθενοφόρα μέσα για να φύγουν. Οι εθελοντικές οργανώσεις, ο κοινωνικός σύλλογος. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο πρόεδρος του κοινωνικού συλλόγου Ριζανών. Ο σύλλογος διαθέτει εντεκαμελή εθελοντική ομάδα, αν χρειαστεί, για ετοιμότητα. Επίσης έχουμε τρεις θηροφύλακες που περιπολούν συνέχεια στον ορεινό όγκο. Τρία οχήματα τύπο G. Και έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε άμεσα και τα 1000 μέλη του συλλόγου μας, αν χρειαστεί ανάγκη. Επίσης, η συνεργασία μας του συλλόγου με την περιφέρεια και με το Δήμο είναι άριστη. Ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα διάσωσης του παράρτημα Γραβενών. Εμείς όπου μας ζητηθεί, συνήθως για αγωνομένους, χαμένους λόγω καιρικών συνθηκών, πάντα προσφερόμαστε και είμαστε εκεί. Κάτι άλλο αν μας ζητηθεί. Μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πληροφορούν τον κόσμο για δύσκολα καιρικά φαινόμενα, για συμβάντα. Αφήνω προς το τέλος και είδαμε ότι υπάρχει μια καλή έτσι συνεργασία, αλλά πρέπει να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Χρήστο, Στέλιο, Αλεξία και Νίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί περάσαμε κάποια βράδια σε αυτόν εδώ πέρα το χώρο, δίνοντας έτσι μια και τον εαυτό μας για τον αυθενισμό των εθνικών της επαρχιακής οδού και όπου άλλο χρειαζόταν. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοια βράδια ξανά, αλλά και αν προκύψουν, είμαστε διάθεση. Βέβαια, πριν από το συντονιστικό, υπήρξε και μία συζήτηση με τον Δήμαρχο Δεσκάτης και Δήμαρχο με τον Δήμαρχο Γραβενών και τον Δήμαρχο Δεσκάτης για την ευθύνη καθαρισμού των ρεμάτων και με τον τρόπο συνεργασίας ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα σοβαρά από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των βροχοπτώσεων. Σε επόμενες μέρες θα ξαναγίνει σύγκληση αυτής της ομάδας. Θα διελευκάνουμε και θα ξεκαθαρίσουμε έτσι και με τη διευθύντα σων βέβαια και να βρούμε έναν τρόπο ώστε να γίνει η οριοθέτηση ρεμάτων και οι παρεμβάσεις των ρεμάτων που υπάρχουν στο Δήμο Γρεβενών και στο Δήμο Δεσκάτης ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και στην περιοχή μας. Οι βροχοπτώσεις κάποιες φορές είναι σε πολύ υψηλό βαθμό και νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση για να μην φτάσουμε σε σημείο να αποδίδουμε ευθύνες αργότερα μετά από κάποια δυσάρεστα γεγονότα. Νομίζω ότι θα βρεθεί έτσι η χρυσή τομή. Πρέπει να κάνουμε τις παρεμβάσεις στα ρέματα και νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Ο σημερινός σχεδιασμός με όλους τους συμμετέχοντες στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας είχε να κάνει τόσο στο επίπεδο της πρόληψης, όσο και στο επίπεδο της ετοιμότητας, αλλά και της αντιμετώπισης μιας κατάστασης μετά από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Όλες οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Γραβενών σε όλη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση θα κάνουν το βέλτιστο για να νιώθουν οι πολίτες Περιφερειακής Ενότητας ασφαλείς. Thank you.